Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, όλοι οι φορείς σχεδόν από ό,τι βλέπετε, να συμπαρασταθούμε στην κινητοποίηση που οργανώνει το Δημοτικό Συμβούλιο Αυδείρων ομόφωνα, προκειμένου να ανατραπεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης για τα αγροτικά ιατρία και την του Δήμου Τοπείρου και Αυδείρων και την υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Αυδείρων. Θεωρώ ότι στον πόλεμο δεν διώχνουμε στρατιώτες και αξιωματικούς. Κάνω έκκληση από την ταπεινή θέση την οποία κατέχω στον ομό Ξάνθης, η κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση για τους μη εμβολιασμένους γιατρούς και προσωπικό και να τους ξαναβάλει πάλι στη θέση τους με ασφάλεια όπως ήταν και το προηγούμενο διάστημα για να μπορέσουν να σωθούν ζωές, να απεγκλωβιστεί το σύστημα υγείας, να ηρεμήσει ο κόσμος, γιατί και αυτές όλες οι κινητοποιήσεις μπορούν να δημιουργούν και να πολλαπλασιάζουν το πρόβλημα. Όταν λοιπόν τα χωριά μας δεν υπάρχουν πρωτοβάθμια περίθαλψη, είναι αναγκασμένα να ορθούν στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο δεν υπάρχουν γιατροί. Αυτοί οι γιατροί, οι λίγοι που θα έρθουν από το κέντρο υγείας, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και θα συσσωρεύονται όλοι εδώ. Γι' αυτό λοιπόν η μόνη λύση είναι να γίνει ανάκληση της απόφασης από την κυβέρνηση, προκειμένου να ξαναμπεί το προσωπικό στα νοσοκομεία μας και στο νοσοκομείο μας και στο κέντρο υγείας και στα κέντρα υγείας όσοι έχουν αποχωρήσει, για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην λέλαπα αυτήν, η οποία ταλαιπωρεί εδώ και 1,5 χρόνο την πατρίδα μας και τον τόπο μας.